μου το δώσατε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ειλικρινά, διαβάζω τη συνέντευξη που έχει δώσει η Νανά στο περιοδικό OK και πραγματικά είναι μόνο τίτλοι αυτή η συνέντευξη. Δηλαδή, δεν υπάρχει ερώτηση. Και χάρμα οφθαλμών είναι, Λεωνόρα μου. Πέρα το ότι είναι, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Πέρα το ότι είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Έχω κολλήσει πραγματικά και το έχουμε βάλει και σε τίτλο. Και πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω λιγάκι να σου κάνω μια μήνυ συνέντευξη και να μας πεις δύο-τρία πραγματάκια. Τι θέλεις, κορίτσι μου, να σου πω πρωί. Έχεις πει υπέροχα πράγματα, αλλά έχω εστιάσει σε αυτό. Ναι. Το ότι ενώ ήσουν παντρεμένη, ανακάλυψες ότι ο σύζυγός σου όχι μόνο σε έχει απατήσει, αλλά έχει κάνει και πρόταση γάμου στην άλλη γυναίκα. Ναι, είχε αραβωνιαστεί. Όταν ήμασταν παντρεμένοι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και το λες τόσο. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να μου πεις αν εκείνη την περίοδο που το έκανε. Όλος ο κόσμος εδώ είδε τι ωραία. Ναι, παιδί μου, εγώ τότε χόρευα, έκανα εκπομπές στο Sky. Ήμουν εξαιρετικά προβεβλημένη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος και μου λέει: βρε, παιδί μου, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να έρθω σπίτι. Να μιλήσουμε. Λέω, γιατί τι συμβαίνει, μου λέει, ξέρεις, έχω μάθει κάτι το οποίο θα σε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά πού ήσουν εσύ το Σαββατοκύριακο της καθαρής Δευτέρας, λέω, εγώ είχα πάει με το παιδί μου. Δεν είχα πάει αυτό θα έλεγα. Το παιδί μου. Ναι, και εμένα τότε μου είχε πει ο καλός μου ότι πάει να κάνει ένα ρεπορτάζ επάνω στην Ξάνθη για να κάνει το καρναβάλι της Ξάνθης κτλ. Και ήταν επαγγελματικό ταξίδι. Λοιπόν, τέλος πάντων με έπαιρνε όμως κάθε μισή ώρα και μου λέει, αγάπη μου, πρόσεξε, γιατί εγώ τέλος πάντων τότε έκανα και υπασία και είχα πάρει το άλογο και είχα φύγει και είχα πάει στα βουνά και μου λέγε, πρόσεξε, μην τσακιστείς και μην πες και γυρνάμε πίσω από το τριήμερο. Και εκείνος είχε πάει σε μια πόλη άλλη της Ελλάδας, όπως μου είπε ο φίλος που μου είχε πάρει τηλέφωνο. Α, δεν είχε στην Ξάνθη δηλαδή. Όχι, όχι, καθόλου. Ήταν σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας και έκανε, αραβωνιάστηκε μια κοπέλα. Και βέβαια, είχε πει ο καλός μου ότι δεν είμαστε πολύ καλά. Να κάτσε, ναι. Θέλω λιγάκι να απαντήσεις σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα σου κάνω. Σου λέει λοιπόν ο φίλος σου έτσι ομά ότι ξέρεις κάτι, ο Τάδε δεν ήταν στην Ξάνθη όπως νομίζεις, αλλά ήταν εκεί και αραβωνιαζότανε. Και αραβωνιαζότανε και μάλιστα ο φίλος μου αυτός ο καλός, πάρα πολύ διάσημος, πάρα πολύ γνωστός, ήταν και νονός αυτής της κοπέλας. Έτσι έμαθα. Έτσι το έμαθα. Αλλά ο άλλος πήγε μέσα στην οικογένεια. Τουλάχιστον πήγε μέσα στην οικογένεια. Τώρα είναι οι καθημερινές ιστορίες με την Ανά Παλετσάκη. Μεγάλος αραβώνας, γλέντι δηλαδή. Στήθηκε κανονικά γλέντι. Ξαφνικά και τέτοια. Ναι, γλέντι. Καλά, αυτό το κορίτσι δεν ήξερε ότι σου να ήταν παντρεμένο. Γιατί όταν κάποιος θέλει να πει ψέματα, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Σου λέει, εγώ δεν είμαστε. Το κάνουμε αυτό για τα media και δεν έχουμε πάρει ακόμα διαζύγιο. Ότι είχε λευκό γάμο. Ότι είμαστε σε διάσταση και αυτή είναι μια. Ωραία, ότι ήμουν εκεί του Θανάση, έχει κατουρηθεί και ότι είναι να. Επειδή πρέπει να τη το πω με τρόπο, γιατί δεν είναι και πολύ καλά ψυχολογικά, μην την καταστρέψω την καριέρα. Πριγκυπικό όλο αυτό όμως. Ωραία, να. Και ακούς εσύ τώρα ότι ο σύζυγος είναι και παντρεμονιάζεται με μια άλλη. Ναι. Εγώ πρέπει εσύ τι κάνεις, να... Κοίταξε να δεις κάτι. Καβαλάει το άλλο. Διακατέχουμε από μία ψυχραιμία. Το διαπιστώνεται. Είχες λοιπόν... πάει στον κόλπο ήδη ή ήταν μετά ο κόλπος. Είχα πάει στο πόλεμο του κόλπου και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, θες να έρθει σπίτι, γιατί είναι εδώ ο φίλος μας ο Τάδε και μου λέει κάτι παλαβά. Και επειδή δεν ξέρω σε τι κατάσταση νυφαλιότητας βρίσκεται, δεν έρχεσαι να μου τα επιβεβαιώσει κι εσύ. Ήρθε λοιπόν, μπήκε μέσα και α, μωρό μου, τι κάνεις και τα λοιπά. Λέω, κοίτα, είναι εδώ ο νονός της Τάδε. Και λέει, ναι, λέω, να σου πω, αραβωνιάστηκες. Και μου λέει, εντάξει τώρα. Εντάξει, παρακαλώ, εντάξει τώρα, μου λέει. Εντάξει, αλμοδοβαρικό, τελείωσε. Ναι, τελείωσε αλμοδοβαρικό. Και αφού εγώ, ξέρεις, ήμουν ψύχρεμη και άκουγα, λέω, κάτσε, εσύ λες, εντάξει τώρα. Ας πάρουμε και την άλλη ψυχή να δούμε, εντάξει τώρα. Παίρνω τηλέφωνο, λέω, γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι, ξέρεις, αυτή. Αρχίζει να κλαίει εκείνη. Δεν αφήνει τώρα. Ναι, και παιδί μου. Την ήξερε δηλαδή εσύ από πριν. Εκείνη, στο κανάλι που ήταν όλοι γνωστοί. Όλοι. Ω Θεέ μου, και καλά, μετά. Πολύ θράσο τώρα ο. Ναι, όλοι. Στο λοιπόν, Sky όλα αυτά. Όταν ήμουν στο Sky, εγώ ήμουν. Α, εσύ ήσουν εκεί. Εγώ ναι, ναι, ναι. Και μετά ποιο λοιπόν, χώρισε. Και μετά, όλοι. Παιδιά, πήρα το. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω να κάνω το show. Και πλέον βρίσκεται αυτό σε εξέλιξη. Όπου λέω, εντάξει, γεια σα, μιλήστε. Μπαίνω στο αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βλέπω την πινακίδα μπροστά μου να γράφει μετέωρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα για να κάνουμε εκπομπή. Γυρνάω, πάω, χορεύω, πέφτω στην αγκαλιά του Βασίλη του Θωμόπουλου, του σκηνοθέτη. Κλαίω με αναπληκτά. Και μετά χορεύω στην εκπομπή.
του τρελού. Και έτσι κάπως. Ωραία, τον έκλαψε ο Μακαρίτη. Εντάξει, μετά ναι, εννοείται χώρισε. Ειλικρινά, διαβάστε τη συνέντευξη τη Νανά. Αυτό δεν είναι μόνο ένα απλό τυράκι. Ένα απλό μικρό. Τι τυράκι, Ελεονόρα, δεν το κυρίω. Τι είναι. Η ζωή είναι ωραία.